Κύριε καθηγητά, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι και σε εσάς. Το είπα έτσι γιατί έχει γίνει σχεδόν ανέκδοτο με τον Ερντογάν και τη Σουηδία επί 21 μήνες που παίζει το χαρτί αυτό της Σουηδίας. Τελικά εχθές η Εθνοσυνέλευση αποφάσισε να πει το OK. Και θέλω να σας ρωτήσω, αυτό το κρίνεται ως μια υποχώρηση Ερντογάν για να πάρει τα F-16 ή ότι δεν μπορούσε άλλο πια να παίξει αυτό το χαρτί και αναγκαστικά οδηγήθηκε σε αυτή την απόφαση? Κοιτάξτε, νομίζω ότι είναι και τα δύο. Με άλλα λόγια, ο χρόνος κατά κάποιο τρόπο είχε οριμάσει, αλλά και από την άλλη μεριά, προκειμένου να πάρει τα F-16, θα έπρεπε να ολοκληρώσει αυτή τη διαδικασία. Και επομένως, η Εθνοσυνέλευση προχώρησε με μεγάλη πλειοψηφία. Με μεγάλη πλειοψηφία, ναι. Στην ψήφιση της ένταξης της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ. Αλλά αυτό δεν ολοκληρώνει πλήρως, αν θέλετε, τη διαδικασία. Ακριβώς. Διότι υπάρχει ένα ακόμη βήμα, δηλαδή η υπογραφή, η επικύρωση με άλλα λόγια, η υπογραφή του Προέδρου Ερντογάν και η δημοσίευση στην εφημερίδα. Αυτό μπορεί να γίνει μέσα, έχει ένα περιθώριο 2 εβδομάδων, νομίζω, γι' αυτό. Ακριβώς. Επομένως, θα περιμένει προφανώς. Θα περιμένει το OK από την άλλη πλευρά του. Από την άλλη πλευρά. Αλλά πάρα τα αυτά, είτε έτσι είτε αλλιώς, νομίζω ότι κλείνει αυτή κατά κάποιο τρόπο, ή μάλλον δυσάρεστη ιστορία, θα έλεγα. Και επομένως η Σουηδία θα καταστεί το 32ο μέρος. Μισό λεπτό τώρα γι' αυτό. Μισό λεπτό να βάλω μια ανωτελεία σε αυτό. Έχουμε και τον παίχτη παράγοντα Όρμπαν σε αυτήν την ιστορία. Έχετε δίκιο. Είναι η τελευταία χώρα που θα πρέπει να επικυρώσει επίσης. Και γιατί ρωτώ, μήπως, κύριε καθηγητά, ο Όρμπαν είναι το κρυφό χαρτί του Ερντογάν? Δεν το νομίζω. Νομίζω ότι ο Όρμπαν έχει την δική του λίγο πολύ στρατηγική. Με άλλα λόγια, επιδιώκει δύο πράγματα. Το πρώτο είναι να προσφέρει μία εξυπηρέτηση στη Ρωσία. Με άλλα λόγια, να καθυστερήσει για όσο το δυνατόν μεγαλύτερο διάστημα την ένταξη της Σουηδίας. Το δεύτερο είναι να πιέσει τη Σουηδία ώστε να κάμψει κατά κάποιο τρόπο τις επικρίσεις που διατυπώνει εναντίον της Ουγγαρίας για την παραβίαση του κράτους δικαίου. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση αυτό. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση λέτε. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ναι. Ακριβώς. Γι' αυτό και προσκάλεσε τον Πρωθυπουργό της Σουηδίας να επισκεφθεί για να τα συζητήσουν όλα. Αλλά παρά τα αυτά, η πρόσκληση δεν έγινε αποδεκτή. Επομένως, κρίνω ότι μετά και την υπερψήφιση από την τουρκική Εθνοσυνέλευση, ότι και η Ουγγαρία σχετικά σύντομα θα ακολουθήσει. Δεν νομίζω ότι θα μπορέσει από μόνη της. Να μείνει μόνη της, λέτε, κρατήσει, και να επιμένει στο όχι. Ακριβώς. Και να επιμείνει στο όχι. Ως εκ τούτου, η Σουηδία θα ενταχθεί και τυπικώς στην Ατλαντική Συμμαχία. Και θα κλείσει αυτό το επεισόδιο. Αυτό θέλω, το αποκαλέσουμε. Που παρατράβηξε, βέβαια, αλλά τέλος πάντων. Ακριβώς. Τώρα, η Ουάσιγκτον λέει θα στείλει το αίτημα στο Κογκρέσο. Το αίτημα το τουρκικό. Υπάρχει διαβεβαίωση κατά εσάς, η εμπειρία σας, η γνώση σας, τι σας λένε, ότι το αίτημα θα γίνει δεκτό, ότι έχει τελειώσει το θέμα με τα F-16 δηλαδή? Κοιτάξτε, η εκτίμησή μου είναι ότι μάλλον έχει τελειώσει. Θέμα με τα F-16. Με άλλα λόγια, θα αποσταλεί το αίτημα και νομίζω ότι το Κογκρέσο θα ακολουθήσει, ειδικά σε αυτή την συγκεκριμένη περίοδο. Διότι, ξέρετε, η Τουρκία μπορεί να κάνει διάφορες παρασπονδίες και μπορεί να έχει στραφεί σφόδρα εναντίον του Ισραήλ, αλλά παρά τα αυτά οι Ηνωμένες Πολιτείες εκτιμούν ότι μπορεί να παίξει ένα ζωτικό ρόλο στα τεκτενόμενα στο χώρο της Μέσης Ανατολής. Επομένως, δεν θα ήθελαν να τις στριμώξουν πολύ περισσότερο και να χάσουν την οποιαδήποτε, αν θέλετε, όσμωση που έχουν με τη χώρα αυτή. Ως εκ τούτου, νομίζω ότι το ζήτημα των F-16 έχει κλείσει. Πολύ περισσότερο που και η βελτίωση των ελληνοτουρκικών σχέσεων συνηγορεί προς την κατεύθυνση αυτή. Η βελτίωση, βέβαια, έχουμε και εκεί τις παρασπονδίες μας, τις γαλάζιες πατρίδες. Έχουμε διάφορα θέματα. Το τουρκολιβικό μνημόνιο που ξαναήρθε στην επιφάνεια. Έχουμε και την επιστολή που έστειλαμε, αυτό το επόμενο θέμα που θέλω να πάμε. Την επιστολή της Ελλάδος στον ΟΗΕ για το κλείσιμο του κόλπου της Σύρτης. Να σας πω. Έχουμε την βελτίωση του κλίματος, έχουμε την διαδικασία της εξομάλυνσης, αλλά δεν έχουμε αλλαγή θέσεων από πλευράς Τουρκίας.
Με άλλα λόγια, οι πάγιες θέσεις που έχει, είτε πρόκειται για την οριοθέτηση των θαλασσίων ζωνών ή για τις γκρίζες ζώνες ή για την γαλάζια πατρίδα, οι θέσεις αυτές παραμένουν. Αλλά πάντως είναι σημαντικό ότι δεν έχουμε παραβατικότητα πάνω στο Αιγαίο, ναι. Δεν έχουμε την ακραία ρητορική και ως εκ τούτου... Δεν έχουμε αυτό το... Θέλει... Έχουμε αυτό που λέμε τα ήρεμα νερά, κύριε καθηγητά. Έχουμε τα ήρεμα νερά. Δεν έχουμε το τεταμένο κλίμα. Και το γεγονός ότι υπέγραψε μία διακήρυξη που λέει ότι θα λύσουμε τα προβλήματά μας, τα οποιαδήποτε προβλήματα, με βάση το διεθνές δίκαιο, νομίζω ότι είναι ένα καλό βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση. Αυτή είναι, αν ναι, θέλετε, αλλά μπορούμε να έχουμε εμπιστοσύνη στον Ερντογάν πώς θα ξυπνήσει αύριο. Κοιτάξτε, εμπιστοσύνη καλό θα είναι... να την οικοδομήσουμε. Με άλλα λόγια, εμπιστοσύνη εκ των προτέρων δεν υπάρχει και επομένως οικοδομείται η εμπιστοσύνη βήμα προς βήμα. Ως εκ τούτου, στη διαπραγματευτική διαδικασία θα δοκιμαστεί σε ποιο εύρος, σε ποια έκταση έχουμε αυτή την εμπιστοσύνη. Από την άλλη μεριά, η Ελλάδα οφείλει να είναι προετοιμασμένη για οποιοδήποτε ενδεχόμενο, αλλά οφείλει από την άλλη μεριά να επιμένει στη λογική της εξομάλυνσης και της επίλυσης των προβλημάτων. Διότι χωρίς την επίλυση των προβλημάτων, οποιαδήποτε στιγμή ο Ερντογάν μπορεί να γυρίσει από το άλλο πλευρό και επομένως να έχουμε την ένταση του παρελθόντος. Άρα η στρατηγική της επίλυσης παραμένει η μόνη ρεαλιστική επιλογή. Τώρα, μιας και αναφερθήκαμε για τα F-16 στην Τουρκία, όπου να πούμε βέβαια, κύριε καθηγητά, ότι πέραν των καινούριων των 40 είναι και η αναβάθμιση και των 80 που ήδη έχει. Ακριβώς. Όπου είναι πακέτο το αίτημα της Τουρκίας. Και το θέμα το δικό μας, τα F-35, νομίζω ότι έχει προχωρήσει. Αλλά αυτό που δεν έχω καταλάβει καλά είναι ότι προχωρά ανεξάρτητα από τα F-16 ή τα βάζουν παράλληλα οι Αμερικανοί. Κοιτάξτε, τυπικός είναι ανεξάρτητα. Με άλλα λόγια, τυπικός δεν έχει γίνει καμία διασύνδεση. Ναι. Ουσιαστικός όμως υπάρχει διασύνδεση. με άλλα λόγια, αφού δοθούν τα F-16 στην Τουρκία, θα προχωρήσει και η όλη ιστορία με τα F-35 για την Ελλάδα. Αυτό. Αν και, όπως έχω αρθρογραφήσει στην εφημερίδα Τα Νέα, θα πρέπει να ξαναδούμε την αγορά αυτή υπό το φως των νέων δεδομένων που έχουμε, όχι μόνο λόγω της εξομάλυνσης, διότι αυτή μπορεί να είναι ενδεχομένως μια πρόσκαιρη κατάσταση, αλλά των νέων δεδομένων που προκύπτουν από τους δύο πολέμους που διεξάγονται στην περιοχή μας, στην Ουκρανία και στη Γάζα. Όπου μας έχουν δώσει ορισμένα, αν θέλετε, πολύ χρήσιμα στοιχεία για το είδος των οπλικών συστημάτων. Αυτό τώρα που το λέτε, μου το λένε κι άλλοι για το αν σε αυτή τη φάση που βρισκόμαστε τα F-35 μας είναι πραγματικά χρήσιμα. Ακριβώς. Προσέξτε, εγώ προσωπικά δεν το γνωρίζω. Γνωρίζω όμως, παραδείγματος χάρη, ότι ο πόλεμος στην Ουκρανία είναι ένας πόλεμος των drones. Ναι. Με άλλα λόγια, ουσιαστικά διεξάγεται με τα drones. Γνωρίζω ότι οι Αμερικανοί έχουν συμβολεύσει τους Ουκρανούς για άλλα οπλικά συστήματα και όχι για τα υπερτεχνολογικά, αν θέλετε, αεροπλάνα. Ως εκ τούτου, όλα αυτά θα πρέπει να σταθμίσουμε. Και αν βεβαίως καταλήξουμε ότι παρά τα αυτά είναι χρήσιμα τα F-35, να τα αγοράσουμε. Ναι. Αλλά αυτή τη στιγμή οι συνθήκες έχουν αλλάξει. Όταν τα παραγγείλαμε τον Ιούλιο του 2022, δεν είχαμε αυτά τα νέα δεδομένα, αυτό το νέο περιβάλλον συνθήκων. Και κατά συνέπεια αυτή τη στιγμή θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε την αγορά κάτω από τα νέα δεδομένα, διότι τα F-35 είναι εξαιρετικά ακριβά όπλα. Το ένα κοστίζει περισσότερο από 80 εκατομμύρια δολάρια. Και έχουν και πολύ μεγάλα έξοδα μετά συντήρησης. Συντήρησης, ακριβώς. Άρα θα πρέπει να ξανακάνουμε μια νέα προσέγγιση, μια νέα θεώρηση στο εάν και κατά πόσον τα χρειάζεται η ελληνική αποτροπή στο μέλλον. Να το δούμε. Τώρα, στο κλείσιμο σας παρακαλώ, επειδή ξέρω ότι τα παρακολουθείτε. Βλέπω στην Τουρκία, ειδικά τις τελευταίες μέρες, έχει φουντώσει η μάχη για το Δήμο της Κωνσταντινούπολης. Βλέπω τον Ερντογάν ότι δίνει τα πάντα για να ξαναπάρει το κόμμα του το Δήμο, ο εκλεκτός του. Τι βλέπετε? Κοιτάξτε, νομίζω ότι όπως είπατε και εσείς, ο Ερντογάν θα κάνει τα δυνατά και αδύνατα, θεμητά και αθέματα για να πάρει ειδικό στην Κωνσταντινούπολη. Ειδικό στην Κωνσταντινούπολη, θεωρεί, ναι.
Είναι ειδικός. Διότι, όπως ξέρετε, χρημάτισε δήμαρχος στην Κωνσταντινούπολη. Από εκεί ξεκίνησε η πολιτική του καριέρα. Από εκεί ξεκίνησε η πολιτική καριέρα και το θεωρεί ως προσωπική προσβολή το γεγονός ότι η Κωνσταντινούπολη έχει περάσει στα χέρια της αντιπολίτευσης. Ακριβώς. Επομένως, θα κάνει όλα τα δυνατά, αν και αυτή τη στιγμή που μιλάμε, ο Ιμάμογλου, δηλαδή ο νυν δήμαρχος της αντιπολίτευσης, προπορεύεται του υποψηφίου του κόμματος της ανάπτυξης, δηλαδή του κόμματος του Προέδρου Ερντογάν. Αλλά η μάχη δεν ξέρω πώς θα εξελιχθεί, γιατί ο Ερντογάν είναι και απρόβλεπτος, ξέρετε. Η μάχη, κανείς δεν μπορεί να κάνει κάποια γι' αυτό πρόβλεψη. Το λέω, γι' αυτό το λέω. Οι δημοσκοπήσεις λένε αυτό που λέτε, αλλά θα το δούμε. Πέρα από την Ηράκλειο μάχη που θα δώσει Μάλιστα. ο Ερντογάν προκειμένου να ξανακερδίσει την Κωνσταντινούπολη. Μάλιστα. Κύριε καθηγητά, κύριε Κοιμήθη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ανάλυση. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Χάρηκα και εσείς, καλή συνέχεια.